δώσουμε το λόγο στο σύντροφο τον Γιώργο το Σιδέρη, τον επικεφαλής του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, για να παρουσιάσει τις θέσεις του Κόμματος για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Σύντροφοι και φίλοι, η αστική αντίληψη θεωρεί, και αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε, το βασικό δηλαδή μεθοδολογικό ζήτημα μεταξύ της αντίληψης του ΚΚΕ και αυτής των άλλων αστικών κομμάτων στο θέμα της υγείας, άρα και της ψυχικής υγείας. Η αστική αντίληψη θεωρεί την υγεία κυρίως προσωπική ατομική υπόθεση, αποσυνδέοντάς τη βιολογική, κοινωνική, ψυχική ισορροπία του κάθε ανθρώπου από τις κυρίαρχες οικονομικές ιδιοκτησιακές σχέσεις και ιδιαίτερα για την ψυχική υγεία, ο άνθρωπος αποτελεί ένα αντικείμενο μελέτης συνήθως αποκομμένο από το περιβάλλον στο οποίο ζει, αναπτύσσεται και σχετίζεται, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που αναπόδραστα σημειώνεται η επίδραση του περιβάλλοντος, και αυτό επιβάλλεται από την ίδια την επιστημονική γνώση, ο άνθρωπος προσεγγίζεται ως ένας παθητικός δέκτης της επίδρασής του. Το ΚΚΕ ξεκινάει τη συλλογιστική του από τη βασική μαρξιστική αντίληψη, η οποία θεωρεί την ατομική υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα. Επομένως, ως κρατική υποχρέωση για δωρεάν παροχή όλων των υπηρεσιών σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, φιλή ή οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση. Το διασφαλισμένο, κατά τη γνώμη μας, από το εργατικό κράτος δικαίωμα στην ατομική υγεία εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την ίδια τη δημόσια ψυχική υγεία, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για πλήρη ικανότητα του ανθρώπου για κοινωνική και εργασιακή πλήρη δραστηριότητα. Η μαρξιστική αντίληψη υιοθετεί το κοινωνικό εργασιακό κριτήριο για τον καθορισμό της υγείας ως όριο διαχωρισμού υγείας ασθένειας και θεωρεί ότι στη μελέτη του ανθρώπου το βιολογικό, το ψυχολογικό, το κοινωνικό επίπεδο συνυπάρχουν σαν ένα ενιαίο σύνολο και σε μια διαρκή αλληλεπίδραση, καθώς πραγματοποιούνται αμοιβαία αλληλοπεράσματα από το ένα στο άλλο. Το κοινωνικό όμως επίπεδο παραμένει πάντοτε κυρίαρχο. Η επικέντρωση βρίσκεται στο κοινωνικό επίπεδο, όπως και σε αυτό το επίπεδο ακριβώς βρίσκεται ο ανθρώπινος προσδιορισμός. Τα παραπάνω έχουν σημασία στον τρόπο, κατά τη γνώμη μας, που προσδιορίζει κανείς την ψυχική υγεία, ως δηλαδή εμπόρευμα και μέσο για την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης ή ως κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα και ζήτημα συνολικότερης ευεξίας. Απ' τη μία μπάντα, όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, έχουν διαμορφώσει την πολιτική της ψυχικής υγείας και της περίθαλψης των ασθενών με ψυχικές διαταραχές βασιζόμενες σε εξειδικευμένες και σε εξειδικεύσεις κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κάθε μία, πιάνοντας το νήμα από την προηγούμενη, προώθησε την αντιδραστική πολιτική της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, βάζοντας στην προκρούστια κλίνη του κόστους ωφέλους τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, καταδικάζοντας τους ασθενείς σε άθλιες ιδρυματικές συνθήκες περίθαλψης, στα δημόσια ή και τα ιδιωτικά άσυλα ή στην καλύτερη των περιπτώσεων στην απομόνωση στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού τους. Τα προγράμματά τους ακόμα και σήμερα μοιάζουν σαν μια σταγόνα νερό, γι' αυτό και διασταυρώνουν άσφαιρα πυρά μεταξύ τους, αλληλοκατηγορούνται για έλλειψη σχεδίου, στο οποίο υποτίθεται αποδίδουν την αποτυχία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Η ψυχιατρική όμως μεταρρύθμιση, έτσι όπως εφαρμόστηκε, δεν απέτυχε, πέτυχε τον εγκληματικό της στόχο και αυτό προσπαθούν ακριβώς να συγκαλύψουν. Γι' αυτό χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, που στόχο είχε τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του αριθμού των κρεβατιών, την παράδοση αυτού του ευαίσθητου τομέα στις ορέξεις των ιδιωτών, για να βγάζουν κέρδη από το εμπόριο του ψυχικού πόνου και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να διαχειρίζονται κονδύλια, αλλά και στη συστηματική μετατόπιση της ευθύνης στην οικογένεια με τη λεγόμενη άτυπη φροντίδα υγείας. Οι κομμουνιστές θεωρούν την υγεία δικαίωμα λαϊκή ανάγκη που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί στα πλαίσια του καπιταλιστικού συστήματος, γιατί σε αυτό πλήττεται βάναυσα. Η υγεία αποτελεί λοιπόν ένα καταρχήν κοινωνικό ζήτημα και δικαίωμα που για να ικανοποιηθεί πλήρως απαιτείται η ανατροπή της ταξικής κοινωνίας. Απαιτείται δηλαδή ένας άλλος δρόμος ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην κοινωνική ιδιοκτησία, στα μέσα παραγωγής, στον κεντρικό σχεδιασμό και θα υπηρετεί την ικανοποίηση των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών.
Σε πλαίσια αυτού του συστήματος, κατά τη γνώμη μας, εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, δημιουργίας ανάλογων θέσεων προσωπικού, επιστημονικά ειδικευμένου προσωπικού, καθώς και κρατικός φορέας παραγωγής, εισαγωγής και διάθεσης φαρμάκων δωρεάν σε όσους σύμφωνα με τα ιατρικά παραπεμπτικά τα έχουν ανάγκη. Καταργείται σε αυτό το χώρο η οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστική υψηλού επίπεδου παροχή υγειονομικών υπηρεσιών μπορεί να πραγματοποιηθεί λοιπόν μόνο σε ένα άλλο σύστημα υγείας, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατικό, δωρεάν και ενιαίο. Ειδικά στα ζητήματα ψυχικής υγείας ξεκαθαρίζουμε πως η κοινωνία που βασίζεται στον άνθρωπο και τις ανάγκες του δημιουργεί εξ αρχής πολύ ανώτερους όρους προστασίας. Κρίνουμε λοιπόν απαραίτητη και τη ριζική μετατροπή, το ριζικό μετασχηματισμό του σημερινού συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με αναγκαιότητα μίας και διαπαντός την κατάργηση της απάνθρωπης ασυλικής μορφής ψυχιατρικής περίθαλψης που εφαρμόστηκε εδώ και έναν αιώνα από τις κυβερνήσεις της αστικής τάξης. Κάποιοι βασικοί άξονες της πρότασης του ΚΚΕ για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας είναι οι εξής. Πρώτον, βασική προτεραιότητα είναι η πρόληψη. Σε όλα τα επίπεδα, πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής, αναλύθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές. Σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο σχολείο, το πανεπιστήμιο, το στρατό, τους εργασιακούς χώρους, στην οικογένεια. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην πρωτογενή πρόληψη, που συνίσταται στην έγκαιρη αντιμετώπιση των βιολογικών παραγόντων και στην εξάλληψη των κοινωνικών παραγόντων που ευθύνονται για την εκδήλωση μιας ψυχικής νόσου. Για παράδειγμα, τμήμα της πρόληψης είναι ο προγεννητικός και περιγεννητικός έλεγχος ή ο εντοπισμός και η απομάκρυνση περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου. Η προάσπιση της δημόσιας ψυχικής υγείας θα πρέπει να βασίζεται στις δημόσιες δωρεάν για όλους υπηρεσίες και δομές δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτές είναι υπεύθυνες για την επιδημιολογική καταγραφή όλου μα όλου του πληθυσμού με σταθερές και κινητές μονάδες. Δεύτερον, κεντρικό ρόλο στην πρόταση του ΚΚΕ διαδραματίζει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Η πρότασή μας αυτή δεν είναι ξεκομμένη από την πρότασή μας για ένα ενιαίο λειτουργικά κέντρο υγείας, που τμήμα του θα είναι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το οποίο θα επιτελεί τη φροντίδα της κοινότητας σε κάθε επίπεδο υπηρεσιών. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας διασυνδέεται με τους χώρους ευθύνης του, τα σχολεία, τους χώρους εργασίας, αλλά και τους χώρους του ίδιου του συστήματος υγείας πρόνοιας. Ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, οικοτροφία, δημόσια ψυχιατρική κλινική ή νοσοκομείο. Από τις υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας καλύπτονται όλες οι ηλικιακές ομάδες ασθενών και όλες οι κατηγορίες ασθενειών όλου του πληθυσμού. Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών για τις δομές είναι μόνο επιστημονικά. Προσφέρεται ολόκληρη φροντίδα ψυχικής υγείας, αξιοποιώντας όποια επιστημονική γνώση και όποιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ η διαρκής και υπεύθυνη διασύνδεση όλων των υπηρεσιών εξασφαλίζει τη θεραπευτική συνέχεια και την αποτελεσματική θεραπεία και αποκατάσταση. Τρίτον, ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην παιδική και εφηβική ηλικία με ανάπτυξη ειδικής υπηρεσίας του τομέα του ενιαίου κέντρου υγείας, γιατί το κέντρο υγείας αποτελεί εκείνο το κέντρο από το οποίο θα εκπορεύονται τα προγράμματα πρόληψης, θα εκπονεί προγράμματα αγωγής υγείας καθολικά για τον πληθυσμό. Ταυτόχρονα θα ιεραρχεί με ομάδα επιστημόνους που εργάζεται στους χώρους όπως τα σχολεία τις ιδιαίτερες αυτές ηλικίες και θα είναι υπεύθυνο για την επιστημονική συνέχεια των αντίστοιχων προγραμμάτων μετά την εφηβική ηλικία. Για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια, σε τεχνικές σχολές, σε στρατιωτικές μονάδες. Θα παρακολουθεί την ψυχοδυναμική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων, των νέων, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη, εντοπίζοντας και παρεμβαίνοντας έγκαιρα. Τέταρτον, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας συνεργάζεται και διασυνδέεται με το Κέντρο Γυναίκας και Παιδιού, όπου η ειδική επιστημονική ομάδα έχει την ευθύνη των οικογενειών με γονείς ασθενείς ή με παιδί με ψυχικά προβλήματα. Είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό και την καταγραφή των ατόμων υψηλού κινδύνου, την προγεννητική φροντίδα της ασθενούς μητέρας, την προετοιμασία για την επερχόμενη μητρότητα, την πλήρη στήριξη της οικογένειας με οικογενειακό προγραμματισμό και ψυχολογική ενίσχυση, την κατοίκον στήριξη των οικογενειών, καθώς οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω μειωμένης λειτουργικότητας του γονέα ασθενούς. Πέμπτον, για την αντιμετώπιση των οξέων περιστατικών, για κατηγορίες ασθενών
που η σοβαρότητα της νόσου τους απαιτεί να έχουν ιατρική νοσηλευτική, ειδική ιατρική νοσηλευτική νοσηλεία και για παθήσεις που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση, θα υπάρχουν ψυχιατρικές κλινικές των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία. Κλινικές στις οποίες θα υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, επάρκεια δηλαδή σε σύγχρονους θαλάμους, με υποδομή που θα προσφέρει ασφάλεια, με μοναδικό κριτήριο τη λειτουργία να είναι η θεραπεία και όχι η στίβαξη των ασθενών ως άλλες αποθήκες ψυχών. Οι δομές αυτές διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα ανάλογα με τη φύση της νόσου. Για παράδειγμα, για ανθεκτικές ψυχώσεις, για ανθεκτική κατάθλιψη, για πάσχοντες με άνοια, για ψυχογυριατρικά προβλήματα, για διαταραχές πρόσληψης τροφής όπως νευρική ανορεξία, για αναπτυξιακές διαταραχές, για διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Είναι πλήρως στελεχωμένα αυτά τα εξειδικευμένα ιατρία με επαρκές ειδικά εκπαιδευμένο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα των αντίστοιχων ειδικοτήτων που χρειάζονται. Έκτον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της αποκατάστασης και της κοινωνικής επανένταξης με ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και εργασίας, με δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων παραγωγικών εργαστηρίων, με εγγυημένα πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων σε αυτά, ψυχικά πασχόντων και μη. Με προσαρμογή του ωραρίου και του είδους της εργασίας ανάλογα με τη βαρύτητα της ψυχικής νόσου, τα προστατευόμενα εργαστήρια είναι κρατικά, λειτουργούν με κοινωνικό έλεγχο και είναι εξασφαλισμένη η απορρόφηση της παραγωγής τους με ευθύνη του κράτους. Έβδομο. Όλες οι δομές εξωνοσοκομιακής φροντίδας και περίθαλψης, ξενώνες, οικοτροφία, προστατευόμενα διαμερίσματα εντάσσονται στο ενιαίο κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας και φτιάχνονται κι άλλες. 8. Δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση που θα περιλαμβάνει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όλους, με πλήρη συνταξιοδότηση με μειωμένα χρόνια για εκείνους τους ασθενείς που η φύση και ο βαθμός της νόσου τους δεν τους επιτρέπει εργασία. 9. Συνεχίζει με εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας μέσα από ενιαίο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα υγείας με στόχο τη συστηματική επιστημονική ενημέρωση, με εκπαίδευση ικανού αριθμού επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων που να αντιστοιχούν στις κάθε φορά όλο ένα και ανεπτυσσόμενες ανάγκες. Σήμερα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ κατά τη γνώμη μας, ο αγώνας για τη διατήρηση της υγείας ψυχικής και σωματικής και την προαγωγή της στο βαθμό που απειλείται από την επίδραση του νοσηρού εργασιακού περιβάλλοντος και τη γενικότερη αντιδραστική κοινωνικο-οικονομική συγκρότηση είναι άρρηκτα δεμένος με την αγώνα για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος που γεννά αυτό το νοσηρό περιβάλλον. Με μια κουβέντα το ΚΚΕ ασχολείται με τον κοινωνικό άρχιπροσδιοριστή των κοινωνικών προσδιοριστών. Ο αγώνας για την κατάργηση της εμπορευματοποίησης του ψυχικού και σωματικού πόνου ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον κεφάλαιο ταυτίζεται κατά τη γνώμη μας με τον αγώνα για την ανατροπή των εκμεταλλευτικών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Το ΚΚΕ με αυτές τις συνοπτικά παρουσιαζόμενες προτάσεις του καλεί σε αγωνιστική συμπόρευση την εργατική τάξη και όλες τις λαϊκές δυνάμεις για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους και στον τομέα της ψυχικής υγείας. Ευχαριστώ.